Γεια σας. Εβελίν, πηγαίνουμε στον Νίκο Βέρτη. Γεια σου, Ζέτα μου. Χαίρετε. Λοιπόν, αυτό όντως είναι από μία fashion εικόνα. Εσύ μας το δείχνεις τώρα με έναν τρόπο τον οποίο δεν νιώθω ότι το υπόλοιπο σύνολο ακολουθεί τον κώδικα της μόδας. Κοίτα, Ζέτα μου, έχεις μπλέξει μία κλασική εμφάνιση που θα τέριαζε πάρα πολύ η τσάντα, το παπούτσι ή το φόρεμα, με κάτι το οποίο είναι αρκετά κεντρικό και αρκετά fashion. Αυτό θέλει μία ειδική μεταχείριση, το οποίο είναι σε μία άλλη κατεύθυνση και νομίζω ότι δεν ταιριάζει και στα μπουζούκια καθόλου. Όμως αυτό είναι ένα, δεν είναι χωριστοποίηση, αν αυτό καταλάβατε. Το είναι φόρεμα ένα όλα. Ναι, είναι και από σελίδα. Και το μπούστο και το... Ναι. Όλο αυτό που πουλάνε ένα. Ναι, και το έχουν και αρκετά τσουχτερό. Είναι ξένο site. Αυτό το πεις θέλει άλλη αντιμετώπιση. Θέλει άλλο παπούτσι, άλλη τσάντα, άλλο σακάκι. Ίσως δεν θέλει καθόλου σακάκι, ίσως θέλει ένα πολύ μακρύ παλτό. Αλλά πες ότι είναι ένα, θέλει μία πιο edgy εικόνα, να το πας στα άκρα. Ένα. Ευχαριστώ. Τι γίνεται με τους άλλους σήμερα? Χαμός. Στέλιο. Κοίτα. Αχ, μαν. Αφού είναι από ξένο site, θα σου πω για το ρούχο. Εντάξει, γιατί συνήθως όταν είναι. Δεν θέλω να παρεξηγούμε. Αυτό το ρούχο δεν ξέρει αυτό το ρούχο τι είναι. Δεν ξέρει τι θέλει να κάνει αυτό το φόρεμα. Θέλει να είναι συντηρητικό, θέλει να είναι σεξι, θέλει να είναι τάση της μόδας. Δεν ξέρει τι είναι αυτό το φόρεμα. Μένα μου έβγαλε μια θηλυκότητα. Δηλαδή, όταν το είδα, το πήρα, λέω κάποια στιγμή θα το βάλω. Να, που ήρθε η στιγμή που το έβαλες για να το συζητήσουμε λοιπόν. Κοίταξε. Έβαλες ένα πέδιλο το οποίο μια χαρά μπορεί να είναι καινούριο και είναι ένα πέδιλο αυτό που θα το ευχαριστήσει, το βάλεις σε πολλές περιστάσεις. Όμως είναι ένα πέδιλο που δεν έχει τον ίδιο χαρακτήρα με αυτό το ρούχο. Αυτό το ρούχο είναι γραμμικό, δεν θέλει τίποτα που να έχει ακαταστασία στα παπούτσια. Μόνο που έχει κορδόνια που δένονται κάπως πιο ακατάστατα και έχει αυτό το αυτό, δεν ταιριάζει καθόλου. Βεβαίως είναι αξιοπρόσεκτη η Κυριακή σου, μπράβο σου. Αλήθεια, δεν βλέπω τι βλέπετε και φάγαμε κιόλας προλίγο. Αφάγατε κιόλας. Και εμείς τρώμε, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, Ζέτα μου, και επίσης δεν είναι εμφάνιση για μπουζούκια αυτή. Αυτή είναι μια εμφάνιση one-off. Γιατί γελάτε? Να μετρήσουμε τους άσους στο τέλος του επεισοδίου. Έχει γραφικό. Ναι. Ότι είναι συνέχεια άσους. Αυτό σας κοιτάω που κάνατε. Ναι. Και λίγο σε έβαλε. Άννα. Ας ξεκινήσω από κάτι πιο ενδιαφέρον. Μπορείς να μου πεις μπι γιατί έβαλες 4 στο φόρεμα της Ζέτα? Γιατί μου άρεσε όπως την έβλεπα που περπατούσε. Μου έκανε πάρα πολύ. Αυτό το κομμάτι εδώ με τα πέδιλα μου έκανε πολύ σαν Αμαζόνα, πιο New Age και μου άρεσε. Δεν το τοποθετώ και πάλι στα μπουζούκια. Το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν η τσάντα και εμένα. Θα την ήθελα πολύ πιο tiny, πολύ πιο μικρή και χωρίς ίσως λάμψη. Δεν το έχω διευθετήσει ακόμα. Αλλά αυτό μου άρεσε με την κοτσίδα της. Την έβλεπα και μου έκανε Αμαζόνα. Πάντως για τα μπουζούκια είναι άσχετο. Όχι, δεν το τοποθετώ τίποτα στα μπουζούκια από αυτά που έχω δει σήμερα. Σας το είπα από την αρχή. Τι έβαλες τέσσερα. Γιατί δεν το ξέρω, δεν έχω την εικόνα. Να σου πω κάτι εμένα που μου αρέσει αυτό το μπουστιέ. Που το έχω δει 100 φορές και μ' αρέσει. Και όταν το είδα σήμερα που το φορούσε, τρελάθηκα. Δεν θα τις βάλω 4. Ναι, αλλά εγώ είπα από την αρχή ότι δεν ξέρω να τοποθετήσω στα μπουζούκια τα look. Τα τοποθετώ και τα βλέπω μόνο σαν look και αν μου αρέσουν αισθητικά. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που μου λες. Αλήθεια σας το λέω. Πώς δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, να τοποθετήσεις? Δηλαδή, πες ότι δεν είναι μπουζούκια, πες ότι είναι ένα κλαμπ. Πας σε ένα μέρος διασκέδαση. Ο κόσμος τι κάνει, χορεύει, θέλει να φαίνεται στο σκοτάδι. Αυτό είναι τα μπουζούκια. Είναι ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ναι, μα όμως. Γιατί δεν έχεις εικόνες? Δηλαδή, είναι σαν να μας κοροϊδεύετε. Ζεις στην Ελλάδα, είσαι μεγάλο κορίτσι. Δεν έχω εικόνες. Η Νικολίνα που είναι 20, να το καταλάβω. Εσύ. Έχεις πάει μια φορά πριν 20 χρόνια. Έχεις δει 3 βίντεο στο Instagram. Έχεις δει ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Έχεις 3 φίλες που πάνε. Μα είναι δυνατόν να ακούμε τώρα, δεν ξέρουμε τι ήταν μπουζούκια? Είπα για να μην είμαι άδικη σε σχέση με το πώς βγαίνει ο κόσμος σε αυτό το event. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απολογηθώ. Πώς επειδή κρίνω τα κορίτσια. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα? Μα μάλλον ζούμε σε άλλες χώρες. Μα δεν το κάνω. Μα πώς θα γίνει? Δηλαδή, τώρα. Δηλαδή, ένας Άγγλος να μην ξέρει πώς είναι τα μπουζούκια, να μην ξέρει και ένας Έλληνας. Πώς? Ένας Άγγλος, μία Αγγλίτα, να μην ξέρει πώς είναι τα μπουζούκια. Να μην ξέρει και μία Ελληνίδα. Δηλαδή, είναι αστείο, κακό, έτσι. Μα γιατί πρέπει να είναι αστείο? Δεν καταλαβαίνω αστείο. Γιατί κρίνομαι. Όχι, είναι πάρα πολύ άσχημη η κριτική του αστείο. Το 4 πάντως δεν δικαιολογείται. Δεν το συζητάω. Αυτή είναι η αισθητική. Λοιπόν, Ζέτα.
Πες μου λίγο κάτι, αν βγάζαμε τον Μπουστιέ, το βγάζες αυτό, το μετρικό, τι άλλο θα βάζεις από μέσα? Μπορεί να έβαζα ένα από αυτά τα μπράτα, τα στρασάτα που έχουν βγει τώρα. Ωραία. Ή ένα μπρα στρασάτο ή ένα μπρα κανονικό, αλλά το οποίο είναι λίγο πιο περιποιημένο, έτσι. Ή μια λωρίδα. Μια λωρίδα και να αφήσει του Κυριακού σου έξω. Ωραία. Ωραία. Τα παπούτσια συμφωνώ κι εγώ. Τα σκουλαρίκια επίσης συμφωνώ κι εγώ. Δεν μου αρέσουν τα σκουλαρίκια, δεν μου αρέσουν καθόλου. Η τσάντα άσχετη είναι τσάντα νεόπλου τη. Δεν μου λέει τίποτα. Και δεν είναι Dolce & Gabbana, είναι D&G, έτσι. Τελείωσε. Αυτό. Λοιπόν, και ο βαθμός για σήμερα, Lady T ή Lady Kim, είναι το ένα. Ευχαριστώ πολύ. Άκου τώρα κάτι πράγματα. Εσύ στα μπουζούκια 6,1. Εντάξει. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Μπορεί να επιστρέψεις τώρα στη θέση σου, Ζέτα. Τελικά η εβδομάδα δεν έχει ξεκινήσει καθόλου μα καθόλου καλά. Όσο πάει γίνεται και χειρότερο αυτό το Waterloo.